Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην φουρτούνα που αντιμετωπίζουν οι εργάτες του πολιτισμού και θα συνδεθούμε για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Θα συνδεθούμε απευθείας με τον γνωστό ηθοποιό, τον κύριο Τάκη Παπαμανθαίου. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαμανθαίου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Μελιγκόνη, για το κάλεσμα εδώ και για το ενδιαφέρον σας για το χώρο του πολιτισμού, που όπως μου είπατε χαρακτηριστικά, θέλατε να το κρατήσει το θέμα ακόμα ψηλά, να μην ξεχαστεί, γιατί μόλις την Πέμπτη κάναμε τη γνωστή συγκέντρωση στο Σύνταγμα να διαμαρτυρηθούμε και εντάξει, πήραμε ακόμα, όχι δεν τα έχουμε πάρει, αυτά τα ψίχουλα από την Υπουργό Πολιτισμού, τέλος πάντων. Θέλω να πω το εξής. Πάντοτε το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ένα χαμηλό κονδύλι για τον πολιτισμό. Προσπαθώ να το εξηγήσω χρόνια τι μπορεί να συμβαίνει. Κάπου νομίζω βρήκα την απάντηση. Λοιπόν, εμείς περάσαμε έναν μεσαίωνα επί τουρκοκρατίας και δυστυχώς, ενώ θα ήταν η φυσική ροή των πραγμάτων να περάσουμε κι εμείς όπως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Ιταλία, την αναγέννηση, αυτή η αναγέννηση δεν ήρθε ποτέ. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα δυστυχώς και στη συνείδηση του κοινού, ένας καλλιτέχνης, είτε είναι τραγουδιστής, ηθοποιός, είναι κάτι στο μυαλό τους σαν παρείας, ένας απλός διασκεδαστής, είτε να λέει ανέκδοτα, είτε απλώς να μας χαλαρώνει, πράγμα το οποίο δεν είναι βέβαια έτσι. Αυτή η συνειδητότητα έχει περάσει, όπως έχει αποδείξει και η νεότερη ιστορία του πολιτισμού στο χώρο μας εδώ στην Ελλάδα, και σε κυβερνήσεις της δεξιάς, και εξηγούμε, και η παράδοση καλά κρατεί. Το 1959... πεζότανε στο Ηρώδιο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, η θρηλυκή Όρνηθες, σε σκηνοθεσία του δασκάλου μου, του Κάρο Δουκούν, την έχω πέσει και εγώ μετά αυτή την παράσταση, είχα τη χαρά και την τύχη, σε μουσική του Χατζηδάκη, κουστούμια Γιάννη Τσαρουχή. Τότε την παράσταση παρακολουθούσε στο Ηρώδιο ο τότε υπουργός Προεδρίας, νομίζω, όχι πολιτισμού, ο γνωστός ακαδημαϊκός, μεγάλη προσωπικότητα, αναγνωρισμένη διεθνώς και φιλόσοφος, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Κάποια λοιπόν στιγμή στον Αριστοφάνη, ο ίδιος ο Αριστοφάνης σατήριζε, να το πω έτσι, το τελετουργικό της αντίστοιχης εποχής των ιερέων. Διάκοψε την παράσταση και την ακύρωσε. Και μιας και μιλάμε για θεία, φαίνεται στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει θεία δίκη, μιας και αυτή η παράσταση, η οποία παίχτηκε μετά στο Παρίσι, πήρε το πρώτο βραβείο στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ των Εθνών. Δεν είναι φλιαρία αυτό που λέω? Κύριε Παπαμανθαίου, για να μείνουμε όμως στο πλαίσιο της τραγωδίας, εκτός από τη θεία δίκη, για σας φαίνεται ότι δεν υπάρχει απομηχανής θεός. Με την έννοια, εγώ είδα ότι και στην εισαγωγή μου μίλησα για εργάτες του πολιτισμού, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί πρέπει βιοπορίζεστε από αυτό. Και για να γίνει αυτό κατανοητό, έχουμε μιλήσει εδώ στο δελτίο με δημιουργούς που μας είπαν το πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα στους ηθοποιούς. Εσείς τι είχατε κανονίσει για το καλοκαίρι προσωπικά? Πώς σας ανέτρεψε αυτή η καραντίνα τη ζωή? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ είχαμε κανονίσει, εγώ προσωπικά με τον παραγωγό, να παίξουμε το έργο που είχαμε παίξει δύο χρονιές, το έγκλημα στο Orient Express, το οποίο ακυρώνεται αυτό. Θέλω να πω κάτι τώρα, στους θεατές που μας βλέπουν, ότι αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, βέβαια είμαι εδώ πέρα, αγαπητέ κύριε Μελιγκόνη, είμαι ένας ηθοποιός που λέει τώρα, εντάξει, τώρα ηθοποιός πήγε να μιλήσει για τον κλάδο. Θέλω να εξηγήσω το εξής λοιπόν. Λίγο νιώθω σαν απενεχοποίηση με αυτό που θα πω. Όλοι περνάμε συνοδοιπόροι, συμπάσχοντες, εργάτες, εργαζόμενοι, αυτή τη μελλοντική καταστροφή που έρχεται θα βιώσουμε. Κάποιοι από τους εργαζόμενους είτε θα δουλεύουν εκ περιτροπής, κάποιοι βέβαια θα δουλεύουν καθόλου. Ας μην μιλήσω πόσο δύσκολη είναι η δουλειά. Όλα τα επαγγέλματα είναι δύσκολα. Αν είναι δύσκολο το δικό μας, είναι να πούνε οι ιατρακορύχοι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έχω παίξει πολλές φορές και άλλοι συνάδελφοι με πυρετό. Μετά από εγχείρηση έχω βγει, έχω παίξει κατευθείαν. Κάποιον έχουν πεθάνει ο γονιός τους και παίξαν την ίδια μέρα. Τέλος πάντων, αυτό το διαλέξαμε εμείς. Άλλο θέλω να πω. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται, να είστε σίγουροι, κανένας από εμάς δεν πρόκειται
τουλάχιστον για τους επόμενους 6 μήνες να δουλέψουμε. Αυτό γιατί ακούσαμε την Υπουργό να λέει ότι τέλος πάντων θα προσπαθήσει να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται, να γίνουν κάποιες παραστάσεις, να γίνουν κάποιες συλλαμβλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων. Η παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσατε εσείς είναι δημοφιλέστατη. Δεν υπάρχουν κάποια μεγάλα θέατρα που να κάθονται οι θεατές με απόσταση 2-3 μέτρων να παίξετε. Ναι, θα σας εξηγήσω λοιπόν. Ναι. Και ευχαριστώ που με ρωτήσατε για να ξέρει ο κόσμος. Εντάξει, ήταν μια δημοφιλής παράσταση. Από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Στην περιοδία, όταν πάμε το καλοκαίρι να παίξουμε σε ανοιχτά θέατρα, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα έξοδα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα έξοδα. Λάβετε υπόψη ότι μας ακολουθεί, είναι δίπλα μας ένας κόσμος από τεχνικούς, ηλεκτρολόγους, φωτιστές, ταξιθέτριες, ταμείες. Πάρα πολλοί κόσμος. Βέβαια. Λοιπόν, είναι τεράστια τα έξοδα. Και όλοι κάπου πρέπει να μείνετε, κάτι πρέπει να φάτε κλπ. Εννοείται, είναι πάρα πολύ. Βεβαίως. Λαμβανωμένη υπόψη ότι μέχρι 40% θα είναι η πληρότητα. Δεν βγαίνει με τίποτα αυτό. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει με τίποτα. Ναι. Ιδιαίτερα στα θερινά θέατρα είναι και φτηνό το εισιτήριο. Δεν γίνεται να πληρώσει κάποιος τώρα 30 ευρώ για να δει θέατρο σε έναν υπαίθριο χώρο, έτσι δεν είναι? Όχι, είναι και πιο χαμηλά τα εισιτήρια. Αλλά δεν πρόκειται, δεν βγαίνει με 40% πληρότητα. Mm-hmm. Ξαναεπαναλαμβάνω, να είστε σίγουροι ότι εμείς, για τους τοπιούς τώρα βέβαια μιλάω, για 6 μήνες τουλάχιστον δεν θα δουλέψουμε. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Ας πούμε ότι έρχονται 2-3 δύσκολοι μήνες. Πότε ξεκινούν, είναι τόσο ή μιλάμε για την επόμενη σεζόν, δηλαδή κάνουμε μια συζήτηση που μπορεί να φτάνει μέχρι την Κυριακή των Βαΐων του χρόνου? Σας ρωτώ γιατί νομίζω μέσα στο καλοκαίρι δεν προγραμματίζουν οι θεασάρχες τι θα παίξουν το χειμώνα. Ναι, ωραία. Αλλά εδώ μας έχουν πει ότι το Σεπτέμβρη θα έρθει προφανώς ένα δεύτερο κύμα. Γι' αυτό σας ρωτώ, υπάρχει τώρα κάποιος θεατρώνης ή κάποιος σκηνοθέτης που να κάνει προγραμματισμό ή είναι όλα στον αέρα? Όχι, είναι στον αέρα. Στον αέρα. Ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Μελιγκόνη. Έτσι, δηλαδή, εγώ το βάζω αισιόδοξα. Εγώ, μήπως ξεκινήσουμε Χριστούγεννα. Ναι. Ας μας συγχωρέσετε αν μας δείτε να ξανακατεβαίνουμε κάτω και μπορούμε να κλείσουμε τους δρόμους. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Είμαστε η πιο ατυχής τάξη των εργαζομένων αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε με αυτό, έχετε με κάποιο τρόπο συλλογικά δει το θέμα? Ας πούμε, οι οργανισμοί δημιουργών και για τα πνευματικά δικαιώματα που δραστηριοποιείται ο κ. Δελιβοριάς, ο κ. Νικολόπουλος κτλ. Προγραμματίζουν κινητοποιήσεις. Εσείς ως ηθοποιοί, ως άνθρωποι του θεάτρου, το βλέπετε κάπως συλλογικά το πράγμα ή ο καθένας ό,τι μπορεί? Όχι, βέβαια, εννοείται. Και μακάρι να κατέβουμε όλοι. Mm-hmm. Όλοι οι καλλιτέχνες. Φυσικά. Αλλά ποιος ξέρει. Δηλαδή, δυστυχώς εδώ θα πω, τώρα μου ήρθε η εικόνα, το γνωστό που είναι ο Άμλετ και κρατάει την νεκροκεφαλή και λέει να ζει κανείς ή να μη ζει. Μάλιστα. Ιδού η απορία. Κύριε Παπαμαθαίου, θα σας καληνυχτήσω. Ευχόμενος αυτό να το βλέπουμε στο θέατρο και όχι στην πραγματική ζωή των ανθρώπων του πολιτισμού. Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Να είστε καλά. Εμείς που ανταποκριθήκατε, κύριε Παπαμαθαίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πολύ.